Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Σταυρώθηκε ο κατηγορούμενος, ο καταδικαστής της θάνατον διασταυρικής θυσίας. Έτσι λοιπόν, του διάβασαν την καταδίκη λίγο παραπέρα, γύρω στα 50 μέτρα από εδώ, και μετά βγήκε από την πύλη, να, και στρίψαν από εδώ, τελειώναν τα τείχη εδώ, και πήγανε στο Γολγοθά, ο οποίος είναι ακριβώς 30 μέτρα από εδώ από πίσω. 30 με 50 μέτρα. Ήταν ένα λατομείο, όπως σας είπα, ο Γολγοθάς και ο τάφος του Κυρίου, και εκεί επέλεξαν να σταυρώσουν τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήταν έξω από την πόλη. Ανηφορικός αυτό από το πρωτόριο. Ναι, αν θέλετε κάτσε. Κάτσε να σας βάλω. Μόνο μην κάνετε φορά. Εδώ ήταν το πρετόριο. Καταδικάσανε τον Χριστό σε θάνατο. Εδώ βρισκόμαστε στα μαγαζιά. Προχωράμε. Τι είναι αυτό, Μανώλη? Είναι και χαμός από τον κόσμο. Πάμε, μαγκάρα. Ένα, άλλο. Πολυκοσμία. Πολυκοσμία, χαμός γίνεται εδώ πέρα. Χαμός. Χαμός. Μαρία, έλα, Μαρία, κοίτα. Κοίτα εδώ. Χαμός γίνεται εδώ. Ωραία, σαν το μοναστηράκι, δεν είναι. Α, μου θυμίζει λίγο και Κωνσταντινούπολη. Ναι. Κωνσταντινούπολη είναι εδώ, ή. Ναι, εκεί στα... Αυτά είναι ωραία τα μαγαζιά.
Πόσο τις πήρες τσιγάρα? Ένα κιλό, είναι ένα κιλό. Καλά, τώρα και να μην είναι. Γιατί το πήρα εγώ ένα κιλό πέντε. Έτσι το πήρα και εσύ ένα κιλό κανονικό το πήρες. Ναι, 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 το γράφει απάνω το πήρες. Έτσι το γράφει και εμένα, να το, ένα κιλό. Τώρα αν είναι, δεν ξέρω. Πάει λαντά, ρε παιδί μου. Βολικό μήνυμα. Μαριά, πού είσαι, πού είσαι? Έτσι. Εδώ ρόδια. Αυτή την εποχή ρόδια. Ροδάκια, αν είχε την τουλάχιστον. Ήταν ρε παιδί μου ρόδια. Ροδάκια, δεν είχε την τουλάχιστον. Είναι της Αγίας Βερονίκης. Εδώ ερχόμενος ο Χριστός περνώντας από εδώ, τον είδε η Αγία Βερονίκη, της οποίας ο πατέρας ήταν πολύ σκληρός και δεν την άφηνε να πλησιάσει τον Ιησού. Και βγήκε έξω με ένα μαντήλι και σκούψε το πρόσωπο του Χριστού και αποτυπώθηκε το πρόσωπο του Χριστού πάνω στο μαντήλιο. Γι' αυτό και έχουμε το Άγιο Μαντήλιο, όπως αναφέρει η παράδοση, μαζί με την επιστολή την οποία έστειλαν μετά σε κάποιον βασιλέα Άγαβο, ο οποίος βρισκόταν στα μέρη της Μεσοποταμίας. Αυτό το Άγιο Μαντήλιο τώρα πιστεύουν μερικοί ότι φυλάσσεται μαζί με τη Συνδόνα στην Ιταλία, στο Μουσείο του Τωρίνου. Λοιπόν, προχωράμε κάτω. Και αυτή η πέτρα ήταν κάτω, την είχε ακουμπήσει ο Χριστός και την έχουν βάλει εδώ πάνω τώρα. Γι' αυτό την ακουμπάμε με το χέρι μας. Την ακουμπούμε και ακουμπήσουμε έτσι και στρίβουμε αριστερά. Πάμε. Εδώ ακούμπησε ο Χριστός όταν κρεπούσε το σταυρό. Να προχωράμε, να προχωράμε. Και προχωρώντας λίγο παραπέρα στο δεξί μας χέρι θα δούμε τη δεύτερη στάση, ούτως ώστε θα φτάσουμε στην πρώτη στάση, όπου είναι και το πρετόριο, από εκεί που είναι και η φυλακή του Χριστού και των ληστών. Λοιπόν, προχωράμε. Τώρα μπαίνουμε μέσα στο πρετόριο. Εδώ μέσα τον βάλαμε Χριστού. Και από κάτω αλυσίδες. Τα πόδια του ένα με το άλλο και από κάτω βάλανε αλυσίδες. Εδώ βάλανε τον Χριστό με τις αλυσίδες. Σε αυτές τις δύο τρύπες βάλανε το ένα πόδι από μια μεριά και το άλλο πόδι από την άλλη. Το οποίο προσκυνήσαμε και είδαμε, διότι εδώ εκρατήθη ο Κύριος Σιμώνης ο Χριστός, είναι ένα τμήμα από ένα μεγαλύτερο συγκρότημα το οποίο είχαν ανεγείρει οι Ρωμαίοι και το οποίο ονομάζεται Αντωνίνα. Αυτό το κτηριακό συγκρότημα ήταν όλη η διοίκηση των Ρωμαίων, γι' αυτό και ο Πιλάτος βρισκόταν εδώ.
Σε αυτό το κτίριο ήταν η Ρωμαϊκή Λεγιώνα, το υπηκό των Ρωμαίων, τα κρατητήρια, η διοίκηση και ό,τι σχετιζόταν με τη ρωμαϊκή παρουσία εδώ στην Παλαιστίνη. Γι' αυτό και ο Πόντιος Πιλάτος, πώς ονομαζόταν, πρέτορ, διότι είχε ένα τμήμα της πρετοριανής φρουράς η οποία εστρατοπέδευε εδώ στην Ιερουσαλήμ. Γιατί όμως είχαν αυτό το κτηριακό συγκρότημα σε αυτή την περιοχή? Καθότι γειτνίαζε με τον ναό του Σολομώντος. Εκεί όπου συνεκεντρούτο όλη η Ιουδαϊκή καθεστική τάξης και ήταν εκεί που υπήρχαν όλα τα γεγονότα της πόλεως. Οπότε με το παραμικρό που γινόταν, οι Ρωμαίοι ήταν ακριβώς δίπλα από τον ναό του Σολομώντος. Έχουν γίνει πάρα πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές, στις οποίες έχουν βρεθεί η στέρνα αυτού του φορείου, η στέρνα όπως τη λένε, έχει βρεθεί η αψίδα στην οποία βρισκόταν ο Καβαθά, ο λιθόστοτος, έχει βρεθεί το σημείο όπου εμαστιγώθηκε ο κύριος, έχει βρεθεί το σημείο όπου ήταν οι στρατιώτες που έπαιζαν τα ζάρια και έχει βρεθεί και το σημείο όπου ο Ιησούς του εφορέθη το ακάλθινο στεφάνι, εκεί όπου εικάζεται ότι ήταν και η κολόνα στην οποία είχαν δέσει τον Χριστό και την οποία έχουν μεταφέρει στον Ναό της Αναστάσεως, την οποία είδαμε σήμερα, προσκυνήσαμε. Άρα λοιπόν εμείς τώρα ξεκινώντας από εδώ και πηγαίνοντας προς την Αγία Άννα, θα περάσουμε από το λιθόστρωτο, ο οποίος εβραϊστεί εστί Γαβαθά. Νομίζω ότι όλοι μας αυτή την ονομασία την έχουμε ακούσει. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα περάσουμε από το ίδιο άνθρωπος, θα σας τα λέω δηλαδή στο δρόμο, ίδιο άνθρωπος μετά τα βασανιστήρια που έκανε ο Πιλάτος όταν παρέδωσε τον Ιησού στην Σπύρα. Η Σπύρα τι ήταν? Ήταν μια ομάδα στρατιωτών η οποία βασάνισε τον Χριστό. Και τον παρουσίασε μετά εις τους γραμματείς και φαρισαίους και στο λαό, όπως μας είπε ο πατήρ Βασίλειος το πρωί, είχαν βάλει τους εγκάθετους τους μέσα στο λαό και τους έδιναν τα συνθήματα τι να λένε και τι να κάνουν. Και έτσι λοιπόν φώναζαν αυτοί πώς μπορούσαν τώρα όλος ο λαός να λέει το αίμα αυτού εφημών και τα τέκνα ημών. Κατάλαβε. Άρα κάποιοι τους το λέγανε και το λέγανε. Έτσι λοιπόν οδήγησαν το λαό, αυτός ο οποίος μία εβδομάδα προηγουμένως προϋπάγγισε τον Ιησού Χριστό και είπε «Ως ανάεν της υψής της ευλογημένος ο ερχόμενος στον ονόμα του Κυρίου» και τον είχαν ως βασιλέα. Αυτοί οι οποίοι τον επεφημούσαν, οι ίδιοι ακριβώς μετά από μία εβδομάδα φώναζαν «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Και μάλιστα να απολύσει τον Βαραβά, τον δε Ιησού, να καταδικάσει η σταυρική δυσία. Όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία την Μεγάλη Πέμπτη ζούμε όλοι. Σταύρωσης, τα καρφιά, το ακάλθινο στεφάνι, ο κάλαμος, ο χιτώνας, ο κόκκινος, οι εμπτισμοί, οι ραβδισμοί, όλα τα μαρτύρια τα οποία υπέμεινε ο Κύριος, μάλιστα λένε αυτοί οι οποίοι ασχολήθησαν με το πάθος του Κυρίου, ότι όταν το χτυπούσαν με τα βούνευρα και είχαν μολύβι στο τέρμα, έκοβαν τη σάρκα. Και ο Κύριος μας ως άνθρωπος είχε χάσει πάρα πολύ αίμα. Γι' αυτό και όταν φορτώθηκε το ξύλο, το φούτσουρο, τον σταυρό για να σταυρωθεί, ήδη ήταν εξασθενημένος και ήδη δεν είχε δυνάμεις. Αυτό και κάθε λίγο και λιγάκι έπεφτε κάτω. Αυτή λοιπόν την πορεία του Κυρίου προς τον Γολγοθά, κάθε Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, αφού διαβαστούν οι ώρες εδώ στο μοναστήρι, στη μονή του Πρετορίου,
εντεταλμένος επίσκοπος από το Πατριαρχείο με πλήθος λαού ιερέων, ακολουθώντας τα βήματα του Ιησού, βαστάζων των Σταυρών, κάνει τις τάσεις τις οποίες έκανε και ο Κύριος, εκεί που έπεσε, εκεί που εγκάρευσαν σήμερα των Κυριναίων, είναι άλλο το Σταυρό της Αγίας Βερονίκης, εκεί όπου αναγνώστηκε η καταδίκη του Κυρίου και τέλος, φτάνοντας εις το σημείο του Γολγοθά, γίνεται η ανύψωση του Σταυρού, εν είδη σταυρώσεως του Κυρίου. Είναι ένα δράμα το οποίο γίνεται κάθε χρόνο από την Εκκλησία Ιεροσολύμων, εδώ εις το μοναστήρι του Πρετορίου, στις φυλακές του Κυρίου. Κι αν προσέξατε, μπήκατε μέσα, είδατε που είχαν τον Χριστό. Εδώ ο Κύριός μας έμεινε ένα βράδυ, αλλά έμεινε παρακαταθήκη ευλογημένη στους αιώνας, καθότι η παρουσία του Κυρίου καθαγιάζει τα πάντα. Και όπως καθαγιάζει τα πάντα, έτσι καθαγιάζει και το σώμα του εμάς που τον παίρνουμε μέσα μας κάθε φορά. Είμαστε στο τελικό στάδιο του προσκυνήματός μας και ήδη η χάρις και η ευλογία των φυλακών της φυλακής του Χριστού που υπέμεινε τόσα πολλά για μας να είναι ένα εφαλτήριο νέας ζωής, νέας πνευματικής ανάτασης, καθότι ζούμε δύσκολους καιρούς. Ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, σε γεγονότα τα οποία δεν θα προλαβαίνουμε οι οφθαλμοί μας να τα βλέπουν. Να τρέχουν. Μάλιστα, εχθές άκουσα κάτι ότι οι προφητείες τελειώσανε, τώρα θα τα ακούμε, λέει. Είναι τόσο γρήγορα τα γεγονότα που γίνονται που ήδη ο Κύριος να σκεπάσει τους πατέρες εδώ, στα Πανάγια προσκυνήματα, που αν προσέξατε είναι στρατιώτες. Δεν είναι απλή ιερείς. Στρατιώτες. Είναι προκεχωρημένο φυλάκιο του ελληνισμού και εμείς δεν το προσέχουμε όσο πρέπει. Εγώ πάντως προσωπικά πιστεύω ότι οι προσκυνητές το νιώθουν. Οι ηθήνοντες στην πατρίδα μας δεν το νιώθουν. Ακριβώς, αυτό εννοώ, αλλά θα το πω πάλι πατσιμό. Ο κόσμος το νιώθει, το καταλαβαίνει, ότι όπου πηγαίνουμε, βρίσκουμε ελληνική σημαία, βρίσκουμε ένα παπά με το ράσο, έτσι, ο οποίος είναι, να, προσέξατε ότι εμείς ήρθαμε μέρα μεσημέρι, που ο κάθε ένας μας θα ήθελε να είμαστε στο σπιτάκι μας, να ξεκουραζόμαστε, όμως ο πατήρ Διονύσιος εδώ είχε ανοιχτή την πόρτα του μοναστηριού, και ήρθαμε να προσκυνήσουμε. Τι είναι, δεν είναι στρατιώτης? Αυτό ακριβώς. Κάλεσε τις μαθητές του στο δείπνο και έδωσε στον Ιούδα το κομμάτι το ψωμί που είχε βουτήξει στη σάλτσα. Αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Συνδόν
φωνή καθαρά και αρώμα συφής, το σώμα το σεπτώνε ξετίσας Πιλάτο, μυρίζει και τη θυσίν Ιωσήφ και νομνήματι. Ο Θεν όρθιε εμυροφόρη γυναίκες, ανεβόησαν δείξον ημίνος προείπας, Χριστέ την Ανάσταση.